Πάμε. Εδώ και ένα μήνα οι εργαζόμενοι της Παλαματίνας δίνουν έναν έντιμο και δίκαιο αγώνα. Υπάρχει ένα σχέδιο εξυγίανσης για να μείνουν οι εργαζόμενοι και να είναι βιώσιμη επιχείρηση. Έχουν γίνει πολλές παραχωρήσεις στους εργαζόμενους, η εργοδοσία όμως έχει προχωρήσει σε απολύσεις. Αδικαιολόγητες και παράνομες. Η απεργία κρίθηκε νόμιμη. Και σαν να μην ήταν όλα αυτά, ήρθαν σήμερα και απέτησαν να μπουν μέσα οι ατομοσπάστες μαζί με πολύ μεγάλη δύναμη των ΜΑΤ. Εγώ και ο κύριος Στολπίδης ήμασταν μαζί με τους συνδικαλιστές, τον πρόεδρο του Σωματείου και τους εργαζόμενους μπροστά. Δεν υπήρξε καμία πρόκληση, ούτε καν λεκτική, καμία πρόκληση μεριά των εργαζομένων. Υπήρξε επέμβαση των ΜΑΤ με έντονη βία και σε μένα αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους. Ρίξαν χημικά, μας απόθησαν. Κάποιοι τραυματίστηκαν δυστυχώς. Και αυτή τη στιγμή εμείς υπερασπιζόμενοι και το δικαίωμα των εργαζομένων και εκμεταλλευόμενοι το δικαίωμα της βουλευτικής ασυλίας, είμαστε μπροστά στο λεωφορείο για να μην σπάσει η απεργία. Θέλω να πω ότι μάθαμε ότι ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη ζήτησε να απομακρυνθούμε. Ξεκαθαρίζουμε. Δεν αναγνωρίζουμε σε κανέναν εκπρόσωπο του κ. Μητσοτάκη να περιορίσει δικαιώματα βουλευτών. Εμείς θα ασκήσουμε το βουλευτικό μας δικαίωμα όπως οι εργαζόμενοι ασκούν το δικαίωμα της απεργίας. Αυτό που πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση είναι ότι η παράνομη είναι η εργοδοσία που κάνει απολύσεις κόντρα στο σχέδιο εξυγίανσης. Πρέπει να πάρει πίσω τις απολύσεις και σε κάθε περίπτωση να κάτσει σε τραπέζι διαπραγματεύσεων. Σήμερα οι εργαζόμενοι δέχτηκαν να κάτσουν σε διαπραγμάτευση παρότι υπάρχουν απολύσεις. Η εργοδοσία δεν το δέχτηκε. Μπροστά στην εισαγγελέα και μπροστά στους βουλευτές. Ο νόμος Χατζηδάκη έχει ανοίξει τον δρόμο για αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Αλλά ο αυταρχισμός δεν θα περάσει. Και εμείς θα στηρίξουμε τον τίμιο και δίκαιο αγώνα των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ.